Έτσι, να μιλήσουμε λίγο για αυτές τις τοιχογραφίες. Πού βρίσκονται αυτές? Βρίσκονται σε ένα κλεισάκι της μονής του προφήτου Ηλιού, κάπου στη Τρανσιλβανία. Εντάξει, ένα που μου κάνει λίγο εντύπωση είναι μεγάλο κοντράστ ανάμεσα, ας πούμε, σε αυτή την κάτω ζώνη που είναι πολύ σκούρα και στην πάνω. Στη Ρουμανία συνηθίζεται το πιο ανοιχτό φόντο, είναι έτσι. Είναι κάτι λίγο καινούριο. Έχουν δοκιμάσει μερικοί μαστόροι αυτό το φόντο και φαίνεται ότι λειτουργεί καλά και πολλοί το χρησιμοποιούν τώρα. Είναι, ας πούμε, εντάξει, μια εικαστική λύση, ναι, που χρησιμοποιείται. Όχι κατά κόρον, αλλά εντάξει, είναι, τη βρίσκουμε αρκετά συχνά. Υπάρχει μια παράδοση για το πού τοποθετούνται, αλλά εσύ τώρα μας δες ότι το δικό σου εκκλησιαστικό βίωμα σε οδήγησε σε κάποια πράγματα τα οποία τα αισθανόσουν σαν ανάγκη, επειδή, ας πούμε, είπες ότι παλιά έμπαινες στην εκκλησία και σου φαινόταν όλα ίδια, οπότε τώρα που εσύ θα ζωγραφίσεις, θα ήθελες αυτός που θα έρθει και μπορεί να αισθάνεται το ίδιο με σένα όταν ήσουν μικρός, να τον βοηθήσεις, κάτι να κάνεις για αυτόν, να βρεις λύσεις ώστε να τον οδηγήσεις να διαβάσει αυτό που εσένα σου φαινόταν πιο δύσκολο να το κάνεις μικρός, και γιατί ήταν, ας το πούμε, λίγο πιο όλα επίπεδα. Οπότε μπήκε σε αυτή τη λογική του κοντράστ των ζωνών. Ακριβώς. Για να... Και αυτό είναι πολύ συγκινητικό, γιατί αυτό πρέπει αυτός που ζωγραφίζει να καταθέτει το εκκλησιαστικό του βίωμα, γιατί έτσι προχωράει η υπόθεση και όχι απλώς να παραλαμβάνει και να το συνεχίζει. Ναι, και η γνώμη μου είναι ότι αυτό που φτιάχνουμε και στο φορητό αλλά ιδιαίτερο στην εκκλησία δεν είναι για μένα, για να κάνω εγώ κάτι, ένα ωραίο έργο ή ενδιαφέρον ή να έχει, ξέρω εγώ, κάποιες ποιότητες, αλλά είναι ένα πολύ συγκεκριμένα λειτουργικό. Αυτή η εικόνα της εκκλησίας ολόκληρης είναι ένα λειτουργικό γεγονός το οποίο είναι αφιερωμένο στον πιστό, όχι σε μένα. Η πρώτη μου ερώτηση ήταν γιατί πηγαίνουμε στην εκκλησία, πηγαίνουμε για την Θεία Λειτουργία. Εντάξει, και τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή πώς αυτό βλέπουμε, τι βλέπουμε από αυτό στους τοίχους. Βλέπουμε τους Αγίους, τι κάνουν, γιατί είναι τόσοι Άγιοι, γιατί έχουν αυτή τη σειρά, γιατί είναι και οι σκηνές. Εντάξει, τα λένε αυτά οι θεολόγοι, αλλά εγώ δεν μπορούσα να κάνω την σύνδεση μεταξύ των θεολογικών εννοιών και την τοποθέτηση των εικόνων. Ναι, αλλά το κίνητρό σου για να βρεις τη λύση ήταν εσύ. Εσύ δηλαδή το πρόβλημα που είχες κάποτε, γιατί πώς αλλιώς να μπεις μέσα στον άλλον είναι να σκεφτείς τις δικές σου δυσκολίες. Ακριβώς. Τώρα, σε αυτό που λέμε λοιπόν, εδώ έχεις κάνει ομάδες Αγίων. Θες να μας πεις έτσι τι είναι αυτοί οι Άγιοι και πώς το σκέφτηκες να το κάνεις? Συνεχώντας αυτά που λέγαμε πριν λίγο, ήθελα πολύ να μάθω τι κάνουμε εμείς στην Εκκλησία. Και μου είπαν ότι πηγαίνουμε για την Θεία Λειτουργία, διότι να προσεύχεται κανείς μπορεί να το κάνει οπουδήποτε και πρέπει να το κάνει οπουδήποτε, δηλαδή να αναφέρεται στον Θεό. Αλλά γιατί πηγαίνουμε να προσευχόμαστε στην Εκκλησία? Πηγαίνουμε στην Εκκλησία για την Θεία Ευχαριστία. Αυτό είναι το κεντρικό γεγονός που συμβαίνει στην Εκκλησία. Αυτό εκεί είναι το κέντρο της λειτουργικής ζωής. Τι συμβαίνει εκεί? Γιατί είναι σημαντικό? Επειδή συγκεντρώνεται όλο το σώμα της Εκκλησίας, και οι Άγιοι και οι άνθρωποι που ζουν ακόμα ή έχουν κοιμηθεί και δεν ξέρουμε αν έχουν αγιάσει ή όχι. Άρα, και είπα, καλά, γιατί δεν έχει ζωγραφίζει ποτέ κανείς στην δική μας παράδοση μια εικόνα της Θείας Λειτουργίας, αφού είναι οι ιεράρχες που λειτουργούν, αλλά η λειτουργία συμπεριέχει και τους υπόλοιπους Αγίους, αφού μνημονεύονται στο Άγιο Ποτήριο και στη προσκομιδή. Μνημονεύονται όλοι οι Άγιοι, όλα τα τάγματα, οι προφήτες, οι ιεράρχες, οι Απόστολοι, οι μάρτυρες, οι όσοι κτλ. Άρα λέω, γιατί δεν υπάρχει μια εικόνα που να δείξει αυτό, ότι εμείς πηγαίνουμε εκεί να είμαστε και να το βλέπουμε αυτό μαζί, για να το καταλαβαίνουμε ότι αυτός είναι ο λόγος που πηγαίνουμε στην Εκκλησία. Διότι να είμαστε μαζί με το υπόλοιπο σώμα της Εκκλησίας. Mm-hmm. Όχι μόνο να προσευχηθούμε, αυτό μπορούμε να το κάνουμε και στο σπίτι. Αλλά να ενσωματωθούμε σε αυτό το μεγάλο σώμα της Εκκλησίας που υπάρχει στο Άγιο Ποτήριο. Και
σκέφτηκα, εδώ εντάξει ήταν οι συνθήκες που με οδήγησαν σε αυτή τη λύση. Δεν την είχα υπόψη στην αρχή όταν ξεκίνησα. Ήταν επειδή είναι πολύ μικρός ο ναός, ήπρεπε να φτιάξω αυτή τη μεσαία ζώνη και ο χώρος για την Παναγία, την πλατιτέρατα μου έμεινε πολύ μικρός. Και δεν ήθελα να φτιάξω μια πολύ μικρή Παναγία, να είναι μια σήμαντη εικόνα. Άρα ήθελα να κατεβάζω την κοινωνία των Αποστόλων προς τα κάτω. Αλλά δεν είχα χώρο να πάω πιο κάτω στους ιεράρχες. Καλά είπα να κάνω μία εικόνα που να περιέχει και τους ιεράρχες και τους Αποστόλους που λειτουργεί ο Χριστός ως αρχιερεύς. Επειδή δεν έχει επίσης παράθυρο στο άξονα της αψίδας. Ναι. Και μετά, εντάξει, πρόσθεσα, έτσι ήρθε, διάβασα την προσευχή, εκεί που διαβάζει και μνημονεύω ιερέα στην προσκομιδή και εκεί ήταν γραμμένα όλα τα τάγματα των Αγίων. Και είπα να τους βάζω έτσι όπως τάγματα, κάθε τάγμα, οι προφήτες, μετά Απόστολοι, μετά μάρτυρες, μετά όσοι, με τον τρόπο που μνημονεύονται, με τη σειρά που μνημονεύει ο ιερέας. Ούτως ώστε να έχω ολόκληρη την ουράνια εκκλησία, δηλαδή το πλήθος των Αγίων, ενώ μέσα στο γερό τα είναι οι ζωντανοί πιστοί που και αυτοί μνημονεύονται. Άρα να είναι οπτικά να υπάρχει όλη η εκκλησία παρούσα.